Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση του καλλιτεχνικού ομίλου της Αλεξανδρούπολης για την Παμεγίστη Μεγάλη του Γένου Σχολή. Η εκδήλωση είχε τίτλο «Παμεγίστη Μεγάλη του Γένου Σχολή Κωνσταντινούπολης, ένας επιβλητικός θύλακας ελληνικής γνώσης και προγονικής σοφίας» και έλαβε χώρα στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως της Αλεξανδρούπολης. Είναι η καθιερωμένη εκδήλωση που κάνουμε κάθε χρόνο με το κοινοφιλές ίδρυμα Χαριλάου Κάπα Κεραμέως, Κωνσταντίνου Κεραμέως, που είναι το ίδρυμα, εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και μας βοηθάει και υλικά και κάνοντας εκδηλώσεις οι οποίες είναι για την Μακεδονία ή για τη Θράκη ή και ιατρικού περιεχομένου. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης μας ονομάζεται η Παμεγίστη Μεγάλη Σχολή του Γένους, για την οποία θα μας μιλήσει ο κύριος Ζώτος Δημήτριος, που είναι διευθυντής της σχολής, και τον έχουμε καλέσει με όλη τη χαρά μας για να μπορέσει ο κόσμος να μάθει τι σημαίνει Μεγάλη Σχολή του Γένους και τι υπάρχει πίσω από αυτήν τη σχολή και μέσα στη σχολή. Μετά έχουμε πρόγραμμα χριστουγεννιάτικο με ύμνους χριστουγεννιάτικους και καλάντα. Ομιλία πραγματοποίησε ο διευθυντής της σχολής Δημήτριος Ζώτος, όπου παρουσίασε την μακραίωνη ιστορία της Παμεγίστης Μεγάλης του Γένους Σχολής, όπως και τη σημερινή της πορεία. Είναι διαπιστωμένο πως δεν μπορείς να μιλήσεις για νεοελληνικό πολιτισμό χωρίς να μιλήσεις κυρίως για την νεοελληνική παιδεία. Πως δεν μπορείς να μιλείς για ελληνική παιδεία χωρίς να αναφερθείς πρώτα και κύρια στην πόλη και τέλος δεν μπορείς μιλώντας για την πόλη να προσπεράσεις και να μη σταθείς με θαυμασμό και σεβασμό μπροστά στο ανεκτήμητο έργο της Οικουμενικής και Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η χοροδία του καλλιτεχνικού ομίλου της Αλεξανδρούπολης με υπέροχο χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά, με ειρήνη, υγεία και ησυχία σε όλο τον κόσμο.